περίπου ένας στους τρεις κατοίκους της Ελλάδας νόσησε έστω μία φορά με κορονοϊό τα τελευταία 2,5 χρόνια. Την Κυριακή, ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε ότι κατεγράφησαν 4.119 νέα κρούσματα, εκ των οποίων τα 437 αφορούν πιθανές νέες επαναλημώξεις. Πλέον, ο συνολικός αριθμός των ατόμων που νόσησαν στην Ελλάδα ξεπέρασε κατά 489 τον αριθμό των 3,5 εκατομμυρίων. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 8, με τον συνολικό αριθμό τους να ανέρχεται στους 30.020. Διασωληνωμένοι νοσηλεύονται 110 ασθενείς. Στις 110 ανέρχεται και ο αριθμός των εισαγωγών νέων ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία της επικράτειας στις τελευταίες 24 ώρες, παρουσιάζοντας αύξηση άνω του 13%, τόσο σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, όσο και σε σχέση με τον μέσο όρο εισαγωγών του 7ημέρου. Τέλος, ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε ότι νοσηλεύεται απομονωμένο και δεύτερο κρούσμα της ευλογιάς των πιθήκων στην Ελλάδα. Είναι και αυτό εισαγόμενο αφού ο ασθενής είχε κάνει πρόσφατα ταξίδι στην Ισπανία. Πλέον η ενημέρωση για την εξέλιξη των κρουσμάτων της ευλογιάς των πιθήκων στην Ελλάδα θα γίνεται από τον ΕΟΔΗ σε εβδομαδιαία βάση κάθε Πέμπτη.